Διπλό παιχνίδι παίζει η Άγκυρα στην Μόσχα και προσωπικά στον Πούτιν, αφού φέρεται να έστειλε Τούρκους αξιωματικούς στο Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας με την μορφή συμβούλων. Την είδηση αναφέρει η ρωσική εφημερίδα Νεζαβίσιμα για Γκαζέτα και άλλες ρωσικές δημοσιογραφικές πηγές, επικαλούμενες πηγές τους και στο τμήμα πληροφοριών των ρωσόφωνων δυνάμεων του Ντονέσκ. Ίσως να πρόκειται για δύο σχέδια, τα οποία ενδέχεται να μην ξεκινήσουν ταυτόχρονα. Συνάμα πίσω από τις εχθρικές γραμμές σχεδιάζεται η ευρεία χρήση τουρκικής κατασκευής drone Bayraktar TB2 UAV σύμφωνα με το σενάριο του πολέμου του Ναγκόρνοα, αναφέρει η ρωσική εφημερίδα. Οι Ουκρανοί προετοιμάζονται εδώ και καιρό για μελλοντικές επιχειρήσεις εναντίον των ρωσόφωνων στα νοτιοανατολικά της χώρας και ο Ουκρανικός στρατός, εκτός από τα τουρκικά drone, σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τον τουρκόφωνο πληθυσμό των Τάταρων της Κριμαίας αλλά και τους Ουκρανούς της Χερσονήσου για την πρόκληση εξεγέρσεων σε συνδυασμό με σαμποτάζ. Επίσης δεν αποκλείεται η συμμετοχή των Σύριων μισθοφόρων που απέδειξαν την εμπειρία τους στον πόλεμο του Ναγκόρνο. Το Κίεβο δεν έχει τέτοιο σύμμαχο. Εάν όμως οι Ουκρανοί υποσχεθούν στην Τουρκία να κάνουν ουσιαστικά προτεκτοράτο τους στην Κριμαία, σε περίπτωση Ουκρανο-Ρωσικής ένοπλης σύγκρουσης, τότε η Άγκυρα μπορεί να παράσχει βοήθεια. Ένα τέτοιο σενάριο αντιστοιχεί στην Ουκρανική ιδεολογία που λέει «Είναι καλύτερο να αφήσουμε τους Τούρκους να την κατακτήσουν, την Κριμαία, από τους Μοσχοβίτες», λέει ο αμυντικός εμπειρογνώμονας και δημοσιογράφος Αλεξάνδρ Σλάτκοφ. Στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσιεύματα από μέσα μαζικής ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκαν μυστικές στρατιωτικές ασκήσεις που σχετίζονται με την απελευθέρωση της Κριμαίας και του Ντονέσκ. Είναι πιθανό να συνεχιστούν αυτές οι ασκήσεις και να μετατραπούν κάποια στιγμή σε πραγματικές εχθροπραξίες, δηλώνει ο Ρώσος ειδικός. Οι Ουκρανοί δεν ελέγχουν ολόκληρη την επικράτειά τους, ενώ η κατάσταση παραμένει παγωμένη από το 2014 με σποραδικές πολεμικές συγκρούσεις. Ο πόλεμος στο Ναγκόρνο είναι επίσης αλήθεια ότι παρακίνησε τους Ουκρανούς να κάνουν τα σχέδιά τους για την Ανατολική Ουκρανία. Το μόνο ερώτημα εδώ σε αυτό το ενδεχόμενο το τι θα πράξει η Ρωσία σε μια πιθανή ουκρανική στρατιωτική επίθεση με όποια μορφή και αν έχει για την ανακατάληψη του ουκρανικού εδάφους, τίποτα άλλο.